Φίλοι και φίλες του NS.gr, καλησπέρα. Είναι Κυριακή, είναι 15 Οκτωβρίου. Κυρίως είναι μια Κυριακή χωρίς ΑΕΚ και μια Κυριακή χωρίς ΑΕΚ. Είναι πάντα μια εξαιρετικά δύσκολη Κυριακή. Λογικά ο Ματίας Αλμέιδα έδωσε στους ποδοσφαιριστές του ρεπό για να ξεκουραστούν. Βέβαια, το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι αυτή η ξεκούραση είναι για λίγους, υπό την έννοια ότι 12 συν τον Χρυσόπουλο 13 συνεχίζουν χωρίς ανάσα αυτή τη φορά με τις εθνικές τους ομάδες, κάτι που από μόνο του αποτελεί μια πολύ ζόρικη συνθήκη. Θυμίζω ότι οι 12 από αυτούς τους διεθνείς είναι όλοι κομμάτια του βασικού rotation της ΑΕΚ, άλλωστε δεν υπάρχουν για τον Ματίας Αλμέιδα βασικοί και αναπληρωματικοί, όλοι έχουν τραβήξει κουπί σε αυτό το ζόρικο πρόγραμμα που κλήθηκε να βγάλει πριν από αυτή τη διακοπή με τα συνεχόμενα παιχνίδια υψηλής έντασης. Επομένως, όλοι τους είχαν ανάγκη από ξεκούραση, δεν την έχουν αυτοί που έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες και αυτό από μόνο του έχει μια δυσκολία στη διαχείριση. Μάλιστα, δεν είναι απλό πράγμα να έχει το μυαλό του ο Αλμέιδα, είτε το πώς θα γυρίσει ο Μουκουντή από το Καμερούν. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά είχε γυρίσει με μια λίμωξη από ένα βακτήριο σε τροφή, ταλαιπωρήθηκε πολύ και χρειάστηκε να φτάσει μέχρι το νοσοκομείο. Δεν είναι και μικρό πράγμα να έχει στο μυαλό του ο Αλμέιδα τι θα γίνει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με τον Πινέδα, ο οποίος και πάλι θα χρειαστεί να κάνει ένα τεράστιο ταξίδι την Τετάρτη για να είναι στα Σπάτα ξανά την Πέμπτη και το Σάββατο να πρέπει να μπει πάλι σε λεωφορείο για να κάνει ταξίδι έστω και μέχρι την Τρίπολη. Είναι μια γενικώς δύσκολη συνθήκη όλη αυτή και σκεφτείτε ότι αν δεν ήταν τραυματίες και ο Τσούμπερ με τον Γκαρσία, οι διεθνείς που θα έλειπαν από τα Σπάτα θα ήταν συνολικά 14 συν το Χρυσόπουλο 15. Επίσης έχει ανοίξει κουβέντα στην Αυστρία για τον Στάνκοβιτς και το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην εθνική ομάδα μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που έχει κάνει φέτος με την ΑΕΚ, όπως επίσης και στην Δανία είναι ανοιχτή η κουβέντα για την επιστροφή του Γιόνσον. Επομένως, με αυτά και με αυτά, η ΑΕΚ μπορεί να φτάσει ακόμα και στην επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου να έχει συνολικά 15-16 διεθνείς. Μεγάλος ο αριθμός, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το τίμημα του να έχει παιχταράδες αφενός και αφετέρου του να κάνει ο Αλμέιδα εξαιρετική δουλειά στις προπονήσεις. Ο Αλμέιδα επί της ουσίας το έφτιαξε αυτό, όπως έφτιαξε και αυτή την ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι από τη μία χρειάζεται, έχει μια δυσκολία όλο αυτό στην διαχείριση, από την άλλη είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι καθρέφτης το πόσο καλή δουλειά γίνεται στην ομάδα αφενός. Αφετέρου, ξέρετε, είναι ακόμα και κράχτης για μελλοντικούς μεταγραφικούς στόχους, δηλαδή παίκτης που ξέρει ότι μέσα από την ΑΕΚ μπορεί να κερδίσει θέση στην εθνική ομάδα, κάτι που για όλους τους ποδοσφαιριστές είναι σημαντικό, αποτελεί ελκυστικό προορισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, εντάξει, υπάρχει το πρόβλημα της διαχείρισης, από την άλλη όμως υπάρχουν πολλά τα ωφέλη, πάντα κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Στο κάτω-κάτω είναι η πολύ τρανή απόδειξη όλες αυτές οι κλήσεις σε εθνικές ομάδες, το πόσο πολλούς παιχταράδες έχει πλέον η ΑΕΚ και το πόσο καλή δουλειά κάνει ο Ματίας Αλμέιδα, αλλά ξαναλέω και πάλι η διαχείριση είναι μια πολύ πολύ δύσκολη εξίσωση.